Από το 2017 η ανισότητα, η φτώχεια και η ηλική αποστέρηση αμβλύνονται στην περιφέρεια Κρήτης και γινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα του εθνικού μέσου όρου, όμως συνεχίζουν να παραμένουν σε αρκετά υψηλά επίπεδα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια μικρή άμβληση της ανισότητας και της φτώχειας τόσο στην περιφέρεια της Κρήτης όσο στην Ελλάδα. Όμως αυτό δεν πρέπει να μας εφησυχάζει. Υπάρχει μια ανθεκτικότητα της Κρήτης σε ζητήματα κοινωνικών ανισοτήτων και φτώχειας συγκρινόμενη με το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά τα εισοδήματα έχουν μια ευθύνουσα πορεία κυρίως στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Η αγοραστική αξία των οικοκυριών είναι σχετικά χαμηλή. Μια σημαντική μερίδα από το παρατηρητήριο κοινωνικής ένταξης περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει δημιουργηθεί μια ομάδα που σήμερα θα παρουσιαστούν τα πρώτα στοιχεία που αφαιρούν τους θύλακες φτώχειας στην Κρήτη. Παρακολουθούμε τις μεταβολές του πληθυσμού, ιδιαίτερα την εποχή της πανδημίας, συμπεράσματα που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις παροχές και την κοινωνική πολιτική. Την ίδια ώρα η εισοδηματική φτώχεια στην περιφέρεια Κρήτης αγγίζει το 14% και είναι χαμηλότερη από το σύνολο της χώρας. Πάρα πολύ σημαντικό ότι εντοπίζονται ιδιόμορφοι θύλακες φτώχειας, ιδίως στον αστικό χώρο, κυρίως στο αστικό κέντρο του Ηρακλείου, τόσο στην παλιά πόλη, δηλαδή στις συνοικίες της Αγίας Τριάδας για παράδειγμα και στον Λάκκο, όσο και σε συνοικίες που αναπτύχθηκαν είτε στα χρόνια του Μεσοπολέμου με την προσφυγική έλευση, είτε στην μεταπολεμική περίοδο με την αγροτική έξοδο. Εν τω μεταξύ, το 30,6% του πληθυσμού της Κρήτης αντιμετωπίζει αδυναμία κάλυψης τριών ή περισσότερων από 9 βασικών αναγκών και υλικών αγαθών. Στην Ελλάδα, τα άτομα που αδυνατούν να ικανοποιήσουν τρεις ή περισσότερες από αυτές τις ανάγκες είναι το 31,8% του πληθυσμού με βάση τα τελευταία στοιχεία του 2020. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Ευρώπη είναι 12%. Στην Κρήτη είναι στο 30,6%. Όπως τονίστηκε, η ηλική αποστέρηση είναι υψηλή για τον πληθυσμό της Κρήτης καθώς κινείται σε σχεδόν τριπλάσιο επίπεδο από το αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, τα άτομα που βιώνουν ακραία ηλική αποστέρηση, που σημαίνει δεν μπορούν να ικανοποιήσουν 5 ή περισσότερα από αυτά τα 9 αγαθά και υπηρεσίες και ανάγκες, θα δούμε τελικά ότι στην Κρήτη είναι 5,8, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1,9.